Μεγάλη σύλληψη σε προσωπικό, μέσα και εξοπλισμό στην πυροσβεστική υπηρεσία, σύμφωνα με τις καταγγελίες των συνδικαλιστών, ενώ διανύουμε ήδη την αντιπυρική περίοδο και οι πρώτοι κίτρινοι συναγερμοί για την περιοχή χτύπησαν. Το πυροσβεστικό σώμα αντιμετωπίζει πάρα πολλά και μεγάλα προβλήματα. Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το πυροσβεστικό σώμα είναι τα εξής. Η έλλειψη μονίμου προσωπικού, το μεγαλύτερο, ο νομός Αγαΐαση, έχει 97 κενά και δυστυχώς θα έρθουν μόλις 4 πυροσβέστες να ενισχύσουν την περιοχή μας και αυτοί στο τέλος της αντιπυρικής περίοδου, δηλαδή τέλος Οκτωβρίου. Ο νομός Ατωλοκανανίας έχει 17 κενά, δεν έρχεται κανείς με μετάθεση. Μιλάμε για ένα οργανόγραμμα υπηρεσιών, μια οργανική δύναμη υπηρεσιών, απαρχαιωμένη, χωρίς σε καμία περίπτωση να έχουν συμπεριληφθεί σημερινές πραγματικές ανάγκες της κάθε περιοχής, του κάθε νομού, της κάθε υπηρεσίας. Άρα λοιπόν υπάρχει τεράστιο πρόβλημα έλλειψης μονίμου προσωπικού. Ένα δεύτερο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το περιοριστικό σώμα τα τελευταία χρόνια είναι η έλλειψης, η παλαιότητα και η αντικατάσταση των πυροσβεστικών οχημάτων, του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, των μέσων ατομικής προστασίας. Στο ίδιο εργοθεατές για ακόμη μια χρονιά, με τους πυροσβέστες να είναι έτοιμοι να ρηχθούν στη μάχη με τις φλόγες αν χρειαστεί και τους αρμοδίους να μην έχουν κάνει όσα όφυλαν για να διαμορφώσουν καλύτερες συνθήκες για το σώμα. Αυτό που θα φανεί και φέτος και θα σώσει την κατάσταση επιχειρησιακά είναι ένα πράγμα και μόνο. Είναι το φιλότιμο, είναι η υπερπροσπάθεια των πυροσβεστών, η απλήρωτη εργασία των πυροσβεστών, οι παραπάνω ώρες δηλαδή μέσω πρόσθετων υπηρεσιών ή επιφυλακών που θα δουλέψουν οι πυροσβέστες. Για μία ακόμη φορά που είναι απλήρωτη εργασία, αλλά και ο υψηλός επαγγελματισμός των πυροσβεστών. Η πλειονότητα των πυροσβεστικών οχημάτων είναι φορτωμένα με πολλά χρόνια. Υπάρχουν οχήματα 15-20 ετών, υπάρχουν και πολλά οχήματα που είναι πάνω από 20-25 και 30 ετών. Επίσης, πολλά προβλήματα ελλείψεων και αντικατάστασης του υλικοτεχνικού εξοπλισμού. Πολλά προβλήματα αντικατάστασης ελαστικών. Πολλά προβλήματα στα μέσα ατομικής προστασίας που σχετίζονται με την ασφάλεια του πυροσβέστη, που είναι το Α και το Ω. Δυστυχώς, παρόλο ότι κάναμε προσπάθεια συνδικαλιστικά, υπερπροσπάθεια, είχαμε υποσιοσιολογία από την πολιτική ηγεσία, δυστυχώς όμως δεν έγινε κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το σημαντικό. Γι' αυτό και λέω χαρακτηριστικά ότι η ευθύνη για όλα αυτά είναι εξ ολοκλήρου της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας. Τι εικόνα με τα εναέρια μέσα, κύριε Φερτάκη? Κοιτάξτε, η διαθεσιμότητα είναι περίπου ίδια με τα περσινά επίπεδα. Και εκεί όσον αφορά τον στόλο, μιλάω εκτός από τα ενοικιαζόμενα, μιλάω για τα κανατέρ. Εκεί όμως υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Ξέρετε πολύ καλά ότι τα κανατέρ τα 2-15 είναι πάνω από 25, 30 και 35 ετών. Τα 4-15 που είναι καινούργια και αυτά είναι πάνω από 15-20 ετών. Υπάρχουν πολλά προβλήματα με τη συντήρηση, τη διαθεσιμότητα και τα ανταλλακτικά. Άρα και εκεί λοιπόν είναι μια προβληματική κατάσταση. Αποκαρδιωτική και ταυτόχρονα ανησυχητική η κατάσταση των μέσων και του εξοπλισμού του πυροσβεστικού σώματος. Καταβάλουμε εκ των έσω μια ιδιαίτερη αξιόλογη προσπάθεια να είμαστε έτοιμοι σε κάθε περίπτωση να αντιμετωπίσουμε κάθε συμβάν που θα προκύψει. Θα μπορούσαν να έχουν γίνει πολλά πράγματα και να έχουν προγραμματιστεί πολλά πράγματα. Δυστυχώς όμως ο προγραμματισμός τότε που έπρεπε να γίνει, δηλαδή από το τελείωμα της προηγούμενης αντιπυρικής περίοδου και στο μεσοδιάστημα του χειμώνα για να φτάσεις με την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου να έχεις κάνει κάποια βήματα. Δυστυχώς αυτό για μία ακόμη φορά, παρόλο ότι είχαμε υποσχεσιολογία από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία, δεν έγινε. Έγιναν ελάχιστα πράγματα. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό που θα πρέπει να γίνει προγραμματισμός και να μην μείνουμε στα λόγια και να προχωράμε απευθείας και άμεσα στις πράξεις, ώστε να έχουμε αποτελέσματα άμεσα. Δυστυχώς τέτοιου είδους λύσεις δεν έχουν δρομολογηθεί. Έγινε μια προσπάθεια, παράδειγμα, και έχει γίνει μεγάλη κουβέντα για το μηχανοκίνητο τμήμα με έδρα την Αθήνα. Σωστός ιδέα ως πρόταση. Όμως, πώς δημιουργήθηκε αυτό το μηχανοκίνητο? Με κόσμο από τις υπηρεσίες του σώματος, από τις υπάρχουσες υπηρεσίες του σώματος που λείπει, και από την Πάτρα έφυγε σημαντικός αριθμός, και από διάφορες υπηρεσίες που λείπει κόσμος, με τα 97 κενά, όπως είπα στην Αγαία, αλλά και με μέσα πυροσβεστικά οχήματα και εξοπλισμό που πάρθηκαν από όλη την Ελλάδα. Ό,τι καλύτερο σε αυτοκίνητο και εξοπλισμό υπήρχε, πήγε εκεί. Άρα λοιπόν έτσι δεν λύνεις κανένα πρόβλημα, δημιουργείς ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα.